Σήμερον τη σωτηρία ημών το κεφάλαιον και του απαιώνος μυστηρίου η φανέρωσης ο Υιός του Θεού Υιός της Παρθένου γίνεται και Γαβριήλ την χάριν ευαγγελίζεται. Δύο και ημίση ναυτό τη Θεοτόκοβο ίσομεν χαίρε και χαρί Κύριος μετά σου. Ως φοίνιξ εξήνθησας των αρετών τους καρπούς, ασκήσας όσα σαρκώς ένα μηδαλίσπιτο, Δαβίδ πατέρος ιε. Θεσσαλονίκη τη σωσία σου πόνης χάριν παρακυρίου δαψιλή καρπουμένη γερέριος μεσή την σε θέρμουν προς τον φύλλα με την ευλογημένη ευκαιρία της συμπληρώσεως των 50 χρόνων από την ίδρυση της Ιεράς Μητροπόλεως μας, της Μητροπόλεως Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, ως παλαιότερος των κληρικών και των συνεφημερίων μου εδώ, σπέβδω να πω και εγώ δύο λόγια από όσα θυμάμαι από την θητεία των 40 χρόνων που έχω εδώ στο ναό. Εδώ στο ναό ήρθα την πρώτη Κυριακή του Γενάρη του 1984 από το Μητροπολιτικό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Καλαμαριάς, όπου υπηρετούσα ως διάκονος, και μετά τη χειροτονία μου αμέσως τακτοποιήθηκα εδώ ως προϊστάμενος του ναού, νεαρός και άπειρος στην ηλικία. Αντιμετώπισα κι εγώ πολλές ευλογίες και χάριτες, αλλά παράλληλα και πολλές, για να μην πω πάμπολες, δυσκολίες. Ήρθα εδώ λοιπόν και ανέλαβα ένα υπερυψωμένο ισόγειο υπό ανέγερση, το οποίο είχε πολλά μα πολλά και φοβερά προβλήματα. Ήταν ένα γιαπί, κρύο, υγρό, προσπαθούσαμε να θερμανθούμε με τρεις μεγάλες σόμπες πετρελαίου, οι οποίες πολλά και δημιουργούσαν προβλήματα με τον αέρα και το βαρδάρι της περιοχής,
Με τη βροχή όπου δεν υπήρχε στέγη μαζεύαμε τα νερά με τις κουβάδες. Τα κεριά ήταν μέσα και δημιουργείται μια ατμόσφαιρα ακατάλληλη και λίγο πολύ μας δημιουργούσε ένα αίσθημα λύπης και δυσκολίας. Ο μακαριστός Μητροπολίτης Καλαμαριάς Προκόπιος μου έλεγε ότι θα είναι πάντα κοντά μου και θα με βοηθήσει ώστε με την Αγία Υπομονή να ξεπεράσουμε τα προβλήματα και να πορευθούμε προς την αποπεράτωση του ναού. Πράγμα που ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Διότι στην περιοχή της Καλαμαριάς χτιζόταν παράλληλα και άλλοι ναοί. Οπότε τα έσοδα ήταν λιγοστά και μετρημένα, περισσότερα από τους ενωρίτες, εδώ τους λιγοστούς τότε εφημερίους της ενωρίας μας, ενώ εκείνος προσπαθούσε να συλλέξει κάποια χρήματα από υπουργεία και να τα μοιράσει δικαίως σε όλους τους ναούς που είχαν το ίδιο πρόβλημα της ανοικοδομήσεως. Μαζεύαμε χρήματα και φτιάχναμε ένα τυχείο του ναού, σταματούσαμε και πάλι τα ίδια. Ωστόσο τα χρόνια περνούσαν και οι άνθρωποι οι οποίοι βοηθούσαν εδώ κοντά μας, οι ενωρίτες που ήταν δεμένοι με την εκκλησία τους, γιατί δεν υπήρχε και ενωριακή συνείδηση, λόγω που οι άνθρωποι περισσότεροι ήταν νέοι στην περιοχή, μετά τους σεισμούς ήρθαν από το κέντρο αρκετοί εδώ και με πολύ συγκίνηση θυμάμαι τις ψυχές εκείνες των ανθρώπων που οι περισσότεροι δεν είναι πλέον στη ζωή αυτή, να φέρνουν από τη συνταξούλα τους τις 500 δραχμές, τις 1000 δραχμές, το 5000 τους με ευλάβεια και εμπιστοσύνη και να ικανοποιούνται για το μηνέο που έδιναν την εποχή εκείνη. Αυτό με συγκινεί ακόμη βαθύτατα και δεν θα το ξεχάσω ποτέ μα ποτέ. Αυτοί ήταν οι κυριότεροι κτήτορες. Γι' αυτό και το μνημόσυνο το οποίο κάνουμε κάθε χρόνο την Πέμπτη Κυριακή των Νηστιών, θα ήθελα με την καρδιά μου και οι συνεφημέριοι μετά τη δική μου αποχώρηση να το συνεχίσουν. Τους παρακαλώ και τους ευγνωμονώ γι' αυτό. Κατόπιν τα χρόνια περνούσαν και το 1996 αξιωθήκαμε να κάνουμε τα θυρανίξια του ναού, αφού σκεπάσαμε τον ναό, αφού ο ναός πήρε όψη εκκλησιαστική πλέον, αφού βάλαμε την κεραμοσκεπή και την επένδυση με την μαρμαρόπετρα, τον μαρμαροπορόλιθο της Αριδαίας, και έδωσε μια γλυκύτητα στην όψη του ναού, να μπούμε στον επάνω χώρο και να τον χαιρόμαστε, όμως με πάρα πολλά κενά και με πάρα πολλές ελλείψεις. Εκεί λοιπόν συνεχίσαμε και συνεχίζομαι μέχρι τώρα, όπου πραγματικά σήμερα χαιρόμαστε με την καρδιά μας έναν όμορφο ναό, ένα κουφετάκι όπως το βλέπω και τον καμαρώνω απ' έξω και μου φαίνεται σαν ψέμα, πώς μας αξιώσει η χάρη της Παναγιάς να ολοκληρώσουμε τον ναό αυτό και εν συνεχεία να πορευόμαστε εν ειρήνη και ομονία και αγάπη μετά των συνεφημερίων. Έχω δύο εκλεκτούς συνεφημερίους και τους έχω αδελφούς, αγαπητούς και επιστηθείους. Ο ένας ο μεγαλύτερος είναι της ενορίας μας το πλυντήριο. Το πλυντήριο το πνευματικό, όπου ενεσπέρα και πρωί και μεσημβρία και σχεδόν όλο το 24ωρο
ασχολείται με τον πνευματικό καθαρμό των πιστών χριστιανών, με την τέλεση του μυστηρίου της Ιεράς Εξομολογήσεως, ο οποίος καθαρίζει τις ψυχές των ανθρώπων και τους οδηγεί εις νομάς σωτηρίους. Ο δεύτερος συνεφημέριος και νεότερος είναι ο σημερινός προϊστάμενος του Ναού Πατυρκυριακός, ο οποίος άοκνα και αυτός εργάζεται εδώ και πρόσφατα έφτιαξε τον κάτω χώρο του ναού, την αίθουσα, η οποία είναι τόσο χρήσιμη και πολύτιμη για την Εκκλησία μας, για τις εκδηλώσεις του ιερού μας ναού, για τη μελέτη των γραφών, για τα κατηχητικά σχολεία, για τις συνάξεις των νέων και γενικά για κάθε εκδήλωση ψυχοφελή που επιτελείται και συμπληρώνει το έργο των πνευματικών της ενορίας μας. Επίσης, δημιούργησε με τη δική του φροντίδα και επιμέλεια και το παρεκκλήσιο του Αγίου Δαβίδ του Δενδρίτου του Θεσσαλονικαίου, ο οποίος κατά την παράδοση εκκινήθη στην περιοχή αυτή, στην παραλία δηλαδή του μικρού εμβόλου, όπως αποκαλείται η περιοχή αυτή, και τον τιμούμε με τη Θεία Λατρεία και με τις άλλες ιερές τελετές, και τον ευλαβούμεθα ιδιαιτέρως και εμείς και οι ευσεβείς ενωρίτες μας. Έτσι λοιπόν πορευόμαστε, όπως σας είπα, με αγάπη, με ειρήνη, και το εύχομαι αυτό και το λαχταρώ να εύχομαι πάντα. Αλλά και πάλι θα σας πω ότι δεν ξεχνώ ότι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν αξιώθηκαν να χαρούν αυτό που χαιρόμαστε σήμερα εμείς, δεν τους εγκαταλείπω και εγώ και οι υπόλοιποι ιερείς. Κάθε Κυριακή τους μαζεύω, αυτοί δηλαδή που ανήκουν στη θριαμβεύουσα Εκκλησία του Ουρανού, μέσα στο δισκάρι της Ιεράς Προσκομιδής, της Ιεράς Προθέσεως, και εκεί τους ομιλώ. Συμπροσευχόμαστε, συνομιλούμε και κατόπιν γινόμαστε σώμα και αίμα Χριστού, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή την αιώνια. Όπως στέκομαι μέσα στην Εκκλησία και πραγματικά υπερηφανεύομαι πνευματικά για το ότι έγινε αυτό το έργο το μεγάλο και θαυμαστό, που εγώ ποτέ, ουδέποτε έγραψα το όνομά μου, διότι πιστεύω πραγματικά στο γραφικό, εν τούτο μη χαίρετε. Χαίρετε δε ότι τα ονόματα ημών εγγράφει εν της ουρανής. Αλλά παρακαλώ με την καρδιά μου τον Κύριο και την υπεραγία Θεοτόκο την Παναγία μας να μας αξιώσει, ώστε από αυτόν τον ναό που το θεωρώ επίγειο παράδεισο, όπως και ψάλλομαι, ουρανός πολύφωτος η Εκκλησία σου Κύριε, έτσι από αυτόν τον ναό να αξιωθούμε όταν ο Κύριος μας καλέσει εις τον αχυροποίητο ναό του ουρανού, της ουρανίου βασιλείας του, και εκεί να αναπαυθούμε μετά τον εκλεκτό της βασιλείας του στο απάνεμο λιμάνι της βασιλείας του Θεού.